Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι προβληματισμένη κοιτάζοντα αυτά τα δύο email που έχουν μπροστά στα μάτια μου. Είμαι προβληματισμένη για τον τίτλο, τον οποίο έβαλα στο βίντεο. Ε, ο τίτλος είναι «Κακοποίηση από ψυχίατρο, δύο περιστατικά». Σκεφτόμουν τώρα, καθώς ετοίμαζα τη φωτογραφία του εξοφίλου, ότι είναι βαριά λέξη η λέξη «κακοποίηση». Θα διαβάσουμε μαζί τις επιστολές, θα τις σχολιάσουμε, και θα αποφασίσουμε στο τέλος αν θα έπρεπε να έχουμε αυτή τη λέξη κακοποίηση ή να βάζαμε κάποια άλλη λέξη. Είμαι η Θεκλα Πετρίδου. Αυτό είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Και αν δεν έχετε πατήσει το κουμπί για εγγραφή, πατήστε το, γιατί προσπαθούμε να φτάσουμε τους 100.000 συνδρομητές εδώ στο κανάλι μας και 30% των ανθρώπων που παρακολουθούν τα βίντεο δεν έχουν πατήσει το κουμπί για εγγραφή. Οπότε σα το υπενθυμίζω. Λοιπόν, πάω να διαβάσω το πρώτο email. Εννοείται ότι αυτά τα email τα πήρα μετά που ανέβασα ένα σχετικό βίντεο το οποίο μιλούσε για. Θα σα πω και ακριβώ τον τίτλο του βίντεο. Του βίντεο αυτού που ανέβασα. Το οποίο αυτό βίντεο ήταν η αφορμή ούτω ώστε να επικοινωνήσουν και άλλοι άνθρωποι μαζί μου για να πούν τη δική τους εμπειρία. Ε... Δυο ανησυχητικά περιστατικά με ψυχίατρους. Είναι ο τίτλος του βίντεο. Α, θα το βάλω και στην περιγραφή αυτού του βίντεο, για όσους δεν το έχετε δει και θέλετε να το δείτε. Μετά που ανέβηκε το βίντεο, πριν από δύο εβδομάδε, περίπου τρει, δύο ανησυχητικά περιστατικά με ψυχίατρους... έλαβα αυτά τα δύο email. Θέκλα μα εξαιρετική. Θέκλα αποφασιστική, άμεση, σίγουρη, καταπέλτη. Να είσαι πάντα καλά, να μα ανοίγει μυαλά και μάτια. Ευχαριστώ. Mail το mail, το μου αυτό πυροδότησαν τα πρόσφατα βίντεο σου που αφορούν ψυχιάτρου, προκειμένου να σου περιγράψω τη μοναδική κόμικο-τραγική εμπειρία που είχα με ψυχίατρο. Είμαι τώρα 68 και τότε ήμουν 28, δηλαδή 40 ολόκληρα χρόνια πριν. Μιλάμε για 40 χρόνια πριν, άλλη γενιά ψυχιάτρων, άλλη γενιά αντρών, άλλη γενιά ανθρώπων. Αν θυμάμαι καλά το όνομα του ήταν, λέει το όνομα, και πρέπει να ήταν γεννημένο το 1919, αφού ήταν φοιτητή του πατέρα μου, στην παρέθεση λέει χειρουργός, ο πατέρας της ήταν χειρουργός, στην ιατρική σχολή. Το ιατρείο του βρισκόταν σε ένα σκοτεινό ισόγειο πάνω στο λεωφόρο Τάδε στην Αθήνα. Εκείνη την εποχή χώριζα από μια διετή συγκατοίκηση με σύντροφο αλκοολικό. Είχε σπουδάσει στην Αγγλία behaviorism, είχε ζήσει μια κινηματογραφική ζωή, κουβαλούσε στους ώμους του μια νεκρή και έναν παράλυτο και είπα στη σιγουριά μου ότι μπορώ να του βοηθήσω να τον σώσω από τον ίδιο του τον εαυτό. Αυτή η περιγραφή είναι για τον πρώην σύντροφό της, τον αλκοολικό με τον οποίο έζησε δύο χρόνια. Όταν λέει κουβαλούσε στου ώμου του μια νεκρή, λέει εντό αγωγικών αυτοκτονία και έναν παράλληλο αυτοάμυνα. Αφελέ όσο και μάτιο, καταλήξαμε στο χωρισμό και εκείνο τον εν λόγω ψυχίατρο που του συνέστησε κάποιο γνωστό του. Τώρα δεν τα κατάλαβα αυτά εδώ όπω τα γράφει. Κουβαλούσε του ώμου του μια νεκρή μέσα στην παράγραφο αυτοκτονία. Μήπω μια πρώην σύντροφο του αυτοκτόνησε και έναν παράλλητο λε αυτοάμυνα. Μήπω τσακώθηκε με κάποιον ή ήταν σε καυγά και σε αυτοάμυνα χτύπησε κάποιον και με είναι Αυτό καταλαβαίνω ότι εννοεί. Και είπαμε στη σιγουριά μου ότι μπορώ να τον βοηθήσω να τον σώσω από τον ίδιο τον εαυτό. Άρα συνεξαρτήθηκε με τον αρκολικό. Αφελέ όσο και μάταιο, καταλήξαμε στο χωρισμό και εκείνο τον εν λόγω ψυχίατρο που του συνέστησε κάποιο γνωστός του. Λίγο μετά το χωρισμό μου τηλεφώνησε για να μου πει ότι ο ψυχίατρος θέλει να με συναντήσει για να με ρωτήσει πράγματα που ενδεχομένω ο ίδιο να έχει αποθήσει με δύο λόγια για να το διαφωτίσω σχετικά με τον πελάτη του. Ο πατέρα μου με απέτρεψε. Μην πα, μου είπε. Ήταν νούμερο από τα νιάτα του. Θεόμουρλο διαδέσιμο. Σου το ξανάπα για τη σιγουριά μου ότι όλα τα μπορώ, τα σφάζω, τα μαχαιρώνω όταν αντιμετωπίζω. Ναι, ναι, μου το ξανάπε και είσαι και πολύ χιούμορ και γράφει και πολύ ωραία. Έπήγα. Ε, Οδηγούσα από τότε μου Το κράνο υπομάλη χτυπώ το κουδούνι και μου ανοίγει ένας γέρος βαρύς, σκοτεινός κινθρωπός με παλτό και καπέλο καβουράκι στο κεφάλι μέσα στο ιατρείο του, χοντρά γυαλιά, χαρτομάντιλο να φυσχέται, Σκοτάδι εκεί μέσα, τα ρολά κατεβασμένα, έπιπλα σκούρα καφετιά, δερμάτινα, τεράστια. Οι αρρώστια η ίδια, αλλά ατρόμητη εγώ. Η σιγουριά μου ακλόνητη. Δηλαδή εννοείς ότι μπήκε μέσα και τον είδε, Σκεφτείτε τώρα Ήταν μέσα στο ιατρείο Με παλτό, με καπέλο Χαμηλωμένα τα παντζούρια Σκοτεινά Αλλά εσύ σε η σιγουριά σου κλόνητη. Με καθίζει και αρχίζει να με ρωτάει για τα συναισθήματα μου απέναντι στον πρώην. Τώρα αυτό το να, να, έχεις ένα θεραπευόμενο και να ζητήσεις να δεις την πρώην του χωρίς να είναι αυτός μπροστά, κατά τη γνώμη μου πάντα, δεν είναι ψυχοθεραπευτικά διοντολογικό ορθό. Αν θα συναντήσει έναν πρόσωπο το οποίο έχει κάποια σχέση με τον θεραπευόμενο σου ή τον πελάτη σου, θα το κάνει μπροστά, μπροστά στο θεραπευόμενο. Θα το, το κάνει πίσω από την πλάτη του. Αλλά τώρα μιλάμε 40 χρόνια πριν. Με καθίζει και αρχίζει να με ρωτάει για τα συναισθήματα μου απέναντι στον πρώην. Όταν είδε ότι δεν το μισώ, ότι ανθρώπινα λυπάμαι για όσα έχει περάσει, άρχισε τις προσπάθειες να με πείσει να ξανασυνδεθώ με τον πελάτη του. Α! Του απάντησε ότι αυτό αποκλείεται, αλλιώς θα χρειαστώ εγώ ψυχίατρο πολύ σύντομα. Και εκεί ξεκίνησε το παραλήρημα. Τι περιμένεις για να κάνεις οικογένεια και παιδιά, είσαι πια 30 χρονών. Και ποιος σας είπε, του απάντησα ότι στόχο έχω να κάνω οικογένεια και παιδιά και ειδικά με έναν αλκοολικό τι ευγενική και συγκαταβατική που ήμουν τότε. Μπήκα σε διάλογο. Δεν ήξερα τι θα πει αυτοπροστασία. Άγνοια κινδύνου. Μου διαφεύγουν πολλά μετά από 40 χρόνια από την πίεση που δέχτηκα, από όσα υπόθηκαν. Φοβερό δηλαδή. Είναι όντως κακοποίηση νομίζω αυτό το πράγμα. Ψυχίατρος, άνδρας να σου κάνει mansplaining. Mansplaining σημαίνει ένα άντρα να εξηγεί κάτι σε μια γυναίκα, σαν πω και είναι χαζή, επειδή είναι γυναίκα και δεν το καταλαβαίνει. Και θα έρθει αυτό ο άντρα, ο έξυπνο, να σου το εξηγήσει. Mansplaining. Είναι από τη λέξη man και τη λέξη explaining. <συσχυσ> <συσχυσ> να τη λέει ότι τι περιμένει για να κάνει οικογένεια και παιδιά σε 30 χρονών. Ότι αφού του δεν το μισείς να τα ξαναφτιάξει με τον αλκο, 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 κλπ. Μου διαφεύγουν πολλά μετά από 40 χρόνια από την πίεση που δέχτηκα από όσα υπόθηκα. Απαράδεκτος. Απαράδεκτα όλα όσα περιγράφει η φίλη. Ανεξίτηλα όμως μου εντυπώθηκαν δύο φράσεις από το παραλήρημά του. Είσαι χειρότερη από τον πατέρα σου. Του απάντησα τιμή μου. Και την ώρα που σηκώθηκα να φύγω, αφού του είχα αναλύσει την άποψη και τη θέση μου για τη ζωή, μου πέταξε το τελευταίο του άρρωστο χαρτί, άκυρο και κουφό. Τέτοια έλεγε και ο Καριωτάκης και αυτοκτόνησε. <σχύ> <σχύ> Ωχ Θεέ μου, ο ψυχίετος να πει στην κοπέλα, την οποία προσπαθούσε να πείσει να τα ξαναφτιάξει με τον πρόεδρο στον αλκοολικό, ο οποίος αλκοολικός είχε, στο, είχε βάρος στη συνείδηση του μια αυτοκτονία και μια παραλυσία, με, όπως μας το περιέγραψε η Φίλη που ε, νομίζω πως προσπαθήσαμε να καταλάβουμε τι εννοεί. Και όταν του λέει τι απόψει τη για τη ζωή, τη λέει τέτοια έλεγε και ο Καριωτάκη και αυτοκτόνησε. Είναι κακοποιητικό. Είναι κακοποίηση αυτό. Περιττώνω να σου πω ότι εγώ η ατρόμητη που πρώτη φορά βρέθηκα αντιμέτωπη με επαγγελματικό ψυχολογικό πόλεμο βγήκα τρέμοντας με 200 σφιγμούς. Καβάλισα τη μηχανή και τρέξα λίγο πιο πάνω στην κλινική Όρμησα στο γραφείο του πατέρα μου και έπεσα στην αγκαλιά του. Με έσφυγγε και σου έλεγα. Σου το είπα, παιδί μου, να μην πα. Χαλασμένο ήταν πάντα αυτό ο άνθρωπο. Ναι, εννοείται και απαράδεκτο να τη πήγε για τον πατέρα τη. Καταλήξαμε ότι μπορεί να μισούσε τον πατέρα μου από τα φοιτητικά του χρόνια και πήρε την εκδίκηση του πάνω μου. Σίγουρα, φθόνουσε τον πατέρα σου, σίγουρα. Όμω νομίζω ότι το φορτώθηκε όλο ο πατέρα μου για να αποφορτήσει εμένα. Στο τέλος γελάσαμε για το ποιος είναι χειρότερος εντός αγωγικών, ο πατέρας μου ή εγώ. Αυτή η ιστορία με κλώνησε ως προς όλους τους ψυχιάτρους. Τη διηγήθηκα στους φίλους και ξεχάστηκε μέσα στα χρόνια. Τώρα που κανένας από τους τρεις προαναφερόμενους δεν βρίσκεται πια στη ζωή, δηλαδή ούτε ο πρώην ο αλκοολικός, ούτε ο πατέρας σου, ούτε ο ψυχίατρος, τη μοιράζομαι και μαζί σου, μια που τη θυμάμαι και μου τη θύμισαν τον άλλον ιστορίε. Μεγάλη αγκαλιά και να είσαι πάντα γερή και δυνατή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλοι, για το μοίρασμα και ιστερόγραφο. Ετών 68. Χωρί παιδιά, γερή και ευτυχισμένη με φίλου, αγάπη και προσφορά και καμιά τάση αυτοκτονία σαν τον Καριωτάκη. Απαναγία μου. Πόσε! Πόσε! Πόσε, πόσε, πόσε καμπάνε χτύπησε αυτό ο απαράδεκτο ψυχίατρο, ο οποίο είχε μια εντελώ κακοποιητική συνάντηση με την κοπέλα. Ξαναλέω, έρχεται κοντά σου κάποιο για να του κάνει απεξάρτηση από τον ορκολισμό, να του κάνει θεραπεία, δεν ξέρω εγώ τι. Δεν έχεις καμία δουλειά να πιάσεις τηλέφωνο την πρώην του, τον πρώην του, έστω και ας το πει ο σου, έστω και ας σε παρακαλέσει και σου πει πάρε τον τηλέφωνο, πάρε την τηλέφωνο μήπως την πείσεις να έρθει πίσω. Δεν έχεις καμία δουλειά να πιάσεις τηλέφωνο, δεν έχεις καμία δουλειά να κλείσεις συνάντηση, δεν έχεις καμία δουλειά να πεις τον άλλον πώς να ζήσει τη ζωή του και δεν έχεις καμία δουλειά να κάνεις ψυχολογικό πόλεμο σε μια κοπέλα η οποία δεν ήρθε να ζητήσει τη βοήθειά σου εσύ την κάλεσε, αλλά και τη βοήθεια σου να έρχονταν να ζητήσει. Γιατί να τη κάνει ψυχολογικό πόλεμο, είναι όλο λάθο. Είναι όλο λάθο. Όπου και αν το πιέσει, είναι όλο λάθο και είναι ναι, ναι όντω κακοποίηση. Είχε καιρό που είχα σημειώσει τη... το υλικό και γι' αυτό προβληματίστηκα για τη λέξη κακοποίηση. Αν έπρεπε να τη βάλω, ναι, έπρεπε να τη βάλω. Πάμε παρακάτω να διαβάσουμε τη δεύτερη επιστολή. Στα σχόλια είμαι σίγουρη ότι θα μιλήσετε για την κοπέλα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να τις δείξετε την ενσυναίσθηση σας, την αγάπη σας και να τη χειροκροτήσουμε για το γεγονός ότι ζει όμορφα, ζει αγαπημένα, ζει ευτυχισμένα τη ζωή της. Χωρίς παιδιά. Θα μπορούσε να ζει ευτυχισμένα με παιδιά. Ο κάθε άνθρωπος επιλέγει το δρόμο του και ο κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του συνθήκες, τα δικά του δεδομένα και δεν πρέπει να έχουμε μία έναν κανόνα ότι όλοι πρέπει να ζούμε έτσι, όλοι πρέπει να κάνουμε το ένα, όλοι πρέπει να κάνουμε το άλλο, άμα πια. Δεύτερη επιστολή. Καλησπέρα κυρία Θέκλα. Αγάπη μου, το πρόσφατο βίντεό σας για τα δύο ανησυχητικά περιστατικά από ψυχιάτρους ήταν λυτρωτικό για εμένα. Είμαι συνάδελφος, ψυχολόγος, με μεγάλη επαγγελματική εμπειρία και κατάρτιση τόσο ερευνητική όσο και ψυχοθεραπευτική παρόλα αυτά κακοποιήθηκα επί 3,5 συναπτά έτη από μια ψυχίατρο ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεύτρια με την οποία έκανα υποτίθεται ψυχοθεραπεία. Η θεραπευτική εντό αγωγικών θεραπευτική μα σχέση έληξε στα τέλη, λέει το μήνα, δεν θα πω το μήνα, πριν κάποιου μήνε, μα εγώ δεν το έχω ξεπεράσει ακόμα. Νιώθω πολύ άσχημα που ανοίχτηκα σε έναν τέτοιον άνθρωπο. Νιώθω θυμό προ εκείνη και πενθώ τα χαμένα μου χρήματα, τον χαμένο μου χρόνο και τη χαμένη μου ενέργεια. Δεν ξέρω πότε και αν θα τα καταφέρω να μπω σε ψυχοθεραπεία ξανά. Αγάπη μου, κοπέλα ψυχολόγος, γιατί πήγες να κάνεις ψυχοθεραπεία σε ψυχίατρο και μάλιστα σε ψυχοαναλυτική ψυχίατρο, ψυχοθεραπεύτη, ψυχαναλύτρια δηλαδή. Δεν ξέρω, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι η ψυχανάλυση είναι σαφώς ιστορικά πολύ σημαντική. Είναι σαφώς η πρώτη ψυχοθεραπευτική μέθοδος που εισηγήθηκε ο Φρόιτ και ακολουθούν οι ακολουθοί του. Όμως θεωρώ πως στην εποχή μας υπάρχουν πολύ πιο σύγχρονες ψυχοθεραπευτικές μέθοδοι βασισμένες πάνω σε solid science, πάνω σε επιστημονικά δεδομένα, σταθμισμένες μέθοδοι ερευνητικά. Αυτή είναι η γνώμη μου. Αυτή είναι η γνώμη μου. Και θεωρώ ότι η ψυχανάλυση έχει μια τεράστια αυθαιρεσία μέσα και ο κάθε ψυχαναλυτής, εάν δεν έχει υγιή προσωπικότητα και αν δεν είναι έντιμος, υπεύθυνο, φιλότιμος και σοβαρός άνθρωπος, μπορεί να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία της ψυχανάλυσης υπέρ του ναρκισισμού του και εναντίον του αναλυόμενου. Δεν λέω ότι όλοι οι ψυχαναλυτές είναι καμία σχέση. Δεν λέω ότι όσοι κάνουν ψυχανάλυση πρέπει να σταματήσουν. Λέω τους δικούς μου προβληματισμούς. Έχω περάσει δύσκολα παιδικά και ενήλικα χρόνια και θέλησα μετά από σύσταση στη δουλειά μου να μιλήσω για πρώτη φορά στη ζωή μου σε μια ειδικό. Μέχρι τότε είχα κάνει μόνο CBT, αλλά με είχε βοηθήσει. CBT είναι το Cognitive Behavioral Therapy, γνωστική συμπεριφορική θεραπεία. Είναι σαφώ μια πιο μοντέρνα θεραπεία από την ψυχανάλυση. Ήταν πάρα πολύ στη μόδα η γνωστική συμπεριφορική θεραπεία πριν 30 χρόνια. Ε, και για αυτήν έχω κάποιου ενδιασμού. Ε, είναι η πρώτη ψυχοθεραπευτική μέθοδο στην οποία έχω εκπαιδευτεί. Έχω κάποιους ενδιασμούς με την έννοια του ότι πιάνει το γνωστικό και το συμπεριφερικό κομμάτι, αλλά αφήνει πίσω το κομμάτι το συναισθηματικό και του παρελθόντος. Αλλά πάλι, πάλι ε, είναι μία μέθοδος η οποία είναι βασισμένη πάνω σε επιστημονικά δεδομένα, είναι σταθμισμένη, καθώ έχει περισσότερη επιστημονική υπόσταση από την ψυχανάλυση. Ίσως επειδή δεν έφυγα νωρίτερα, επειδή δεν είχα ξαναμιλήσει ποτέ στη ζωή μου, δεν ήξερα αν έβρισκα ξανά το κουράγιο να τα πω. Εννοείς ότι δεν έφυγες νωρίτερα από την ψυχανάλυση, επειδή δεν είχες ξαναμιλήσει ποτέ στη ζωή σου και επειδή δεν ήξερες αν θα έβρισκες ξανά το κουράγιο να τα πεις. Αυτό το έχω ακούσει και από άλλου θεραπευόμενους, οι οποίοι δεν είναι ευχαριστημένοι από τη θεραπεία, που λένε «Μα πού να αλλάξω τώρα θεραπευτή και να πρέπει να τα ξαναπώ όλα από την αρχή». Επίσης επειδή την είχα γνωρίσει μέσω σύσταση μιας συναδέλφου Θεωρούσα πως πρέπει να κάνω υπομονή Ίσως και να έκανα ψυχοθεραπεία για τη συνάδελφό μου και όχι για εμένα Όχι, παιδιά, η ψυχοθεραπεία είναι για εμάς Και αν δεν είναι χρήσιμη προς εμάς Και αν εμείς δεν είμαστε καλά μέσα στη ψυχοθεραπεία Αλλάζουμε θεραπευτή, αλλάζουμε θεραπευτρία Το κάνουμε αυτό ή αλλάζουμε μέθοδο Τίνω να είμαι και το καλό παιδί εντός εισαγωγικών που ακολουθεί ευλαβικά τη ρουτίνα. Σε αυτό μοιάζουμε, φίλε Νάδο. Τέλος, την εμπιστευόμουν και για μεγάλο χρονικό διάστημα πίστευα πως ξέρει τι κάνει. Είχα μια αφελή αίσθηση πως εάν εγώ της δείξω πως επενδύω στο δεσμό μας, εκείνη θα μαλακώσει. Τι σημαίνει θα μαλακώσει. Είναι απαράδεκτο να είναι σκληρό ο θεραπευτής με το θεραπευόμενο, αλλά ναι, στην ψυχανάλυση υπάρχει αυτό το στοιχείο. Η ψυχανάλυση είναι μία μέθοδος, η κλασική ψυχανάλυση, στην οποία ο θεραπευτής στέκεται ψηλά και ο αναλυόμενος, ο αναλυτής στέκεται ψηλά και ο αναλυόμενος στέκεται χαμηλά. Υπάρχει ιεραρχία, μοιάζει πολύ με την κλασική ιατρική σχέση, της κλασικής ιατρικής. Ένιωθα ασφάλεια με το ένστικτο και τα θέλω μου, διότι είμαι ένας άνθρωπος δουλεμένος, ανοιχτός, με ταπεινότητα και ενσυναίσθηση. Εσύ ήσουν. Αυτή ήταν. Σας παραπέμπω στο βίντεο το οποίο θα το βάλω και στην περιγραφή αυτού του βίντεο, πώ διαλέγω ψυχολόγο. Είναι ένα βίντεο το οποίο το κάναμε μαζί με την Αριστονίκη και υπάρχει γενικώ και ολόκληρο το playlist με την, για την ψυχοθεραπεία στην περιγραφή του βίντεο σχετικά α, links από άλλα βίντεο. Τα προβλήματα άρχισαν από νωρίς όταν άρχισε η ψυχοθεραπεύτριο ο Θεός να την κάνει να μου κάνει κήρυγμα επειδή είμαι στέλεχο σε ένα πολιτικό κόμμα. Τι την ενδιαφέρει αυτή να είσαι στέλεχο σε πολιτικό κόμμα. Με γεια σου, με χαρά σου να είσαι στέλεχο σε πολιτικό κόμμα. Κύριε Λέισο. δεν μα ενδιαφέρει ούτε αν είναι θρήσκο ή άθρησκο ή άθιο ο θεραπευόμενο μα. Δεν μα ενδιαφέρει τι εθνικότητα έχει. Δεν μα αφορά αν είναι πολιτικά ενταγμένο σε κάποιο κόμμα ή όχι. Δεν μα αφορά αν ψηφίζει ή όχι. Δεν μα αφορά. Σε μια άλλη συνεδρία μου φώναζε επειδή τη είπα πως ήθελα να καθίσω σε μια άλλη καρέκλα που υπήρχε στο γραφείο τη, επειδή εκείνη που είχε δεν με βόλευε, είχε αλλάξει καρέκλε λόγω COVID. Τελικά κάθισε εκεί που ήθελα και μου είπε θυμωμένα πω πέρασε το δικό μου. Άκου, να ελέγξει σε ποια καρέκλα θα κάτσεις. Δηλαδή έχει διαθέσει με δύο-τρει καρέκλε, δηλαδή θέλει να καθίσω αυτήν ή να καθίσει την άλλη. Όσο και αν προσπαθούσα να ανοιχτώ σχετικά με την επίδραση των παιδικών μου εμπειριών στο παρόν, έβλεπα πως δεν την έννοιαζαν τα συναισθήματά μου. Όλο μου έλεγε «Δεν πρέπει να νιώθετε έτσι, να σκέφτεστε έτσι». Με το «πρέπει» στο στόμα της ήταν. Ποτέ δεν με ρώτησε πώς νιώθω. Είχε μια αυστηρά επιφανειακή και διχοτομική σκέψη και σου μιλούσε και στον πληθυντικό. Ναι, οι ψυχαναλήτες συνήθως μιλάνε στον πληθυντικό. Κρατάνε απόσταση. Άκου, δεν πρέπει να νιώθετε έτσι, δεν πρέπει να σκέφτεστε έτσι. Ήθελε πάντα να είμαι καλά. Επέμενε πως είχα και καλές αναμνήσεις από τα παιδικά μου χρόνια, ενώ δεν πιστεύω ότι έχω και αν έχω κάπως θα έπρεπε να τις ερευνήσουμε. Μου έβγαζε έναν άκρα τον αρκισισμό μιας αυθεντίας που θεωρούσε πως επειδή είχε κάνει 15 χρόνια ψυχανάλυση ήταν ο Θεός. Εποπτεία προφανώς δεν είχε. Τι να την κάνει την εποπτεία μια εμπειριθεραπεύτρια σαν εκείνη. Εποπτεία είναι οι συναντήσει που έχει ένα ψυχολόγο, ψυχοθεραπευτή εν ενεργεία με έναν επόπτη, τι οποίε αυτέ οι εποπτικέ συνεδρίε συναντά ο εποπτευόμενος τον επόπτη του και συζητάει ο εποπτευόμενος με τον επόπτη του το πώ χειρίστηκε τι συνεδρίε και παίρνει συμβουλέ για να κάνει καλύτερα τη δουλειά του. Δεν με άκουγε ποτέ. Κάθε φορά που τη εξιστορούσα μια δύσκολη εμπειρία, με σταματούσε σαν να μην άντεχε να ακούσει παρακάτω. Και μου έλεγε πω αυτά είναι ανακατασκευή τη ενήλικη μνήμη μου και πω παρά είμαι σε καλή κατάσταση για να έχω περάσει τόσα μικρή. Έλεγε δηλαδή εμέσω πλήρω σαφώ ότι ψεύδομαι. Σου έκανε ψυχαναλυτικό gaslighting. Ψυχοθεραπευτικό gaslighting σου έκανε. Άρα, παιδιά. Μιλούσα με πολύ δυσκολία και ενώ το έβλεπε, έδειχνε να τι ανασχετεί αντί να με βοηθήσει ή να με παραπέμψει αλλού. Στην τελευταία μα συνεδρία μου έβαλε τι φωνέ επειδή τη είπα ίσω για πρώτη φορά πω δεν αισθάνομαι καλά στο τέλο τη συνεδρία. Άρχισε να με κατηγορεί πως τη προκαλώ υπερένταση και πω δεν θα έχει μετά καθαρό μυαλό να δει του επόμενου ασθενεί τη. Όταν τη είπα Μα τώρα αισθάνομαι χειρότερα, μου απάντησε Έτσι είναι ζωή. Του τελευταίου μήνε σκεφτόμουν ήδη πω δεν πάει άλλο. Πρέπει να φύγω. Ε, μου έδωσε απλόχερα τη φιναφορμή να το αποφασίσω επιτέλου. Έχτοτε ακούω τη φωνή τη στα αυτιά μου. Ε, πώ να μην την ακούσουμε. Όντω είναι κακοποίηση. Δύο περιστατικά κακοποίηση από ψυχιάτρους. Είμαι ξεκάθαρη στον τίτλο του βίντεο. Και θέλω εδώ να πω ότι μπορεί κακοποίηση παρόμοια να κάνει και κάποιο που δεν είναι ψυχιατρό, που είναι σκέτο ψυχαναλυτή, που είναι σκέτο ψυχοθεραπευτή, που είναι ψυχολόγο ψυχοθεραπευτή, ή που είναι ψυχολόγο ψυχαναλυτή. <ΣΣΣΣ> Ανακουφίζομαι που τα γράφω τώρα σε εσά και σα δεν πιστεύομαι. Θεωρώ πω η κακοποίηση στη ψυχοθεραπεία μπορεί να προκαλέσει μεγάλο κακό και να τραυματίσει μακροπρόθεσμα του θεραπευόμενου. Συμφωνώ απολύτω. Εγώ προσωπικά πιστεύω πω έχω επανατραυματιστεί από αυτήν, επειδή τόλμησα να μιλήσω για πράγματα που χρόνια μέσα μου έκρυβα, με φόβο και ενοχή, συναισθήματα που με επικύρωσε πανηγυρικά. Σε επανατραυμάτισε και σου έκανε και ψυχαναλυτικό γκασλάιτινγκ, σε και τρελή από πάνω. Οπότε καταλαβαίνετε πού μπορεί να φτάσει το πράγμα όταν απευθυνόμαστε σε κακούς επαγγελματίες. Σας παρακαλώ, εάν κάνετε μέρος 2, διαβάστε το γράμμα μου για να μάθει ο κόσμος τι σημαίνει η χρόνια κακοποίηση από ειδικό ψυχικής υγείας και για να επιστήσω την προσοχή στους τις επαγγελματίες σαν και εμένα να αναστοχάζονται βαθύτερο όταν μπαίνουν σε θεραπεία. Ίσως συχνά οι επαγγελματικέ μα γνώσει να μας προκαλούν μια προσπιτή αίσθηση ασφαλεία. Σας ευχαριστώ και συνεχίστε την καλή σα δουλειά. Και τη έγραψα αγάπη μου, συγκλονίστηκα. Μου θύμισε τη δική μου κακοποίηση από άνδρα ψυχοδυναμικό βεβαίω, βεβαίω. Αλλά η δική σου κακοποίηση ήταν πολύ χειρότερη. Βεβαίω και θα το κάνω βίντεο. <σοβ> 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 τη <τις> έγραψα τη γνώμη μου ότι η ψυχανάλυση για μένα είναι φυτόριο νάρκισων θεραπευτών. Ξαναλέω, δεν είναι όλοι, αλλά έχει αρκετού και σε αυτήν ευδοκιμούν μόνο νάρκιση ασθενή. Όλα τα ξέρουν οι ψυχαναλυτές και όλα τα γυρίζουν εναντίον σου. Πω, πω. Και μου λέει η κυρία Θέκλα, καλησπέρα ξανά. Σα ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση πραγματικά με ανακουφίσατε, ένιωσα πώ σα ακούστηκα επιτέλου. Έχετε δίκιο για, για, τα όσα γράφετε για τους ψυχαναλυτές. Έτσι ακριβώ ένιωθα, σαν να μιλάω σε έναν τοίχο που επιστρέφει όσα λέω με βία επάνω μου. Λυπάμαι που κακοποιηθήκατε κι εσείς και μάλιστα από άντρα. Η διαδρομή σας όμως δείχνει πως παρά το σοκ και το τραύμα μπορούμε να τα καταφέρουμε τελικά. Ε, λέει ότι ε, όσα μαθαίνει στις περαιτέρω σπουδέ που κάνει, τη βοηθούν να συνειδητοποιήσει την κακοποίηση που υπέστη. Δεν λέει ότι σπουδέ κάνει για να μην αποκαλύψουν ταυτότητά σα. Το εκτιμώ που θα το κάνετε βίντεο είναι δύο τα θέματα. Ναι, ψυχίατρο, ψυχαναλύτρια και πιστεύω και ένα τρίτο το γεγονό πω είμαι ψυχολόγο. Και έχετε απόλυτο δίκιο. Η δουλειά του ψυχιάτρου δεν πρέπει να είναι η ψυχοθεραπεία. Οι ψυχίατροι, καλό ή κακό, έχουν ιατροκεντρική αντίληψη. Να είστε πάντα καλά. Ξαναλέω εδώ ότι υπάρχουν κάποιε εξαιρέσει ψυχιάτρων, οι οποίοι παίρνουν πολύ στα σοβαρά το κομμάτι τη ψυχοθεραπεία και οι οποίοι είναι πολύ καλοί ψυχοθεραπευτέ. Εξαιρέσει. Τι να πω, ρε παιδιά. Έχω μείνει. Τι να πω. Τι να πω. Τι να πω. Άκου, είσαι πολύ καλά τώρα ψυχολογικά, οπότε δεν σε πιστεύω ότι κακοποιήθηκες στο είσαι μικρή. Και τη λέει εκεί ένα μηχανισμό άμυνα τη ψυχανάλυσης, τη λέει είναι ανακατασκευή των μνημών σου, τη παιδική σου ηλικία. Την έβγαζε τρελή. Παιδιά, πάρα πολύ προσοχή που εμπιστευόμαστε την ψυχή μας πού εμπιστευόμαστε τον εαυτό μα, τον πολίτη, τα συναισθήματά μα, τα λεφτά μα, την ενέργεια μα, το χρόνο μα. Πάρα πολύ προσοχή. Πάρα πολύ προσοχή. Και ένα καλό κριτήριο επιλογής ψυχολόγου είναι να ρωτάμε τον ψυχολόγο τι προσεγγίσει έχει απέναντι στο τραύμα, τι προσεγγίσει έχει απέναντι στην αρκισιστική κακοποίηση, αν έχει γνώση όλων αυτών των δυναμικών. Και επίσης κάνουμε μία συνάντηση πρώτη με τον καινούριο ή την καινούρια που θα πάμε και λέμε θέλω μία συνάντηση να μιλήσουμε, να βρεθούμε, να δούμε αν ταιριάζουμε για να συνεχίσουμε. Και ο ψυχολόγος, ο ψυχοθεραπευτής δικαιούται να επιλέξει αν ταιριάζει με ένα θεραπευόμενο καινούριο και να προχωρήσει, αλλά και ο θεραπευόμενος μπορεί να το επιλέξει, δικαιούται να το επιλέξει. Δεν σημαίνει ότι επειδή σε μία συνάντηση ότι πρέπει να συνεχίσεις να πηγαίνεις. Λυπάμαι πάρα πολύ για την κακοποίηση που δέχτηκε η συναδελφό στο δεύτερο email και για την κακοποίηση που δέχτηκε η κυρία στο πρώτο email έστω και 90-40 χρόνια πριν. Αν δεν είχε τόσο δυνατό χαρακτήρα, αν δεν είχε τον πατέρα τη να τη στηρίξει, θα μπορούσε να τη ρίξει σε πάρα πολύ άσχημα ψυχολογικά. Το να σου λέει ένα ψυχίατρο τέτοιε απόψει που είχες εσύ, είχε εσύ και καριωτά και αυτοκτόνησε, είναι. Τι να πω, τραγικό, επικίνδυνο. Και οι ψυχολόγοι είναι άνθρωποι, και οι ψυχιατροί είναι άνθρωποι, και οι ψυχοθεραπευτές είναι άνθρωποι. Και όπως το γενικό πληθυσμό υπάρχουν άνθρωποι με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, υπάρχουν ναρκισιστές. Έτσι και στον χώρο των ειδικών ψυχικής υγείας επίσης υπάρχουν ναρκισιστές. Και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να ακούμε τον gut instinct μας. Εγώ ίδια προσωπικά έχω υποστεί mobbing, το οποίο uh, μεταφράζεται σε εργασιακή παρενόχληση, εργασιακή κακοποίηση σε μεγάλη έκταση στο παρελθόν από ανθρώπους που έχουν τα τυπικά προσόντα για να θεωρούνται ειδικοί στον χώρο της ψυχικής υγείας. Οι ναρκισιστές είναι παντού. Και χρειάζεται να έχουμε την προσοχή μας. Εδώ θέλω να πω, κλείνοντας, ότι είδα σε κάποια σχόλια ότι κάποιοι παρακολουθείτε έναν τύπο ο οποίος Σαμ Βάκνινγκ, Βάκνιν, πώς είναι το όνομά του, ο οποίος είναι ειδικό ψυχικής υγείας και είναι και ναρκισιστής, το λέει και ο ίδιος, και είναι και διαγνωσμένος με ναρκισιστική διαταραχή προσωπικότητας. Και παρακολουθείτε το κανάλι του. Η γνώμη μου είναι ότι δεν είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να μας δώσει πληροφορίες γύρω από την αντιμετώπιση του ναρκισισμού ένας ειδικό ψυχικής υγείας διαγνωσμένος ναρκισιστής. Δεν είναι το κατάλληλο πρόσωπο. Η γνώμη μου Βλέπετε και κάνετε, κρίνετε από μόνοι σας, ε, χρειάζεται όμως να προσέχουμε από πού παίρνουμε τις πληροφορίες μας και από πού παίρνουμε τη θεραπεία μας. Όπως προσέχουμε από πού θα φάμε, από πού θα πιούμε, να είναι καθαρό το νερό που θα πιούμε, να είναι υγιεινό το φαγητό που θα φάμε, δεν θα παίρναμε να πιούμε νερό από ένα δοχείο πολύ λερωμένο, έτσι και το ίδιο προσέχουμε και από πού θα πάρουμε τη θεραπεία μας. Καλή δύναμη σε όλους. Και φιλιά, σας αγαπώ.